Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, έχουμε νομίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μπέο που θέλει να παρέμβει και του δίνουμε λοιπόν προφανώς αυτή τη δυνατότητα με χαρά μας. Κύριε Μπέο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν είστε υποχρεωμένοι, άσχετα αν έχετε χαρά ή όχι, επί προσωπικού να βγάζετε τον άνθρωπο. Καλά, δεν είμαστε η Βουλή των Ελλήνων επί προσωπικού, αλλά προφανώς από τη στιγμή που θέλετε να παρέμβετε με χαρά. Σας ακούμε, τι σας έθιξε. Να πούμε καταρχήν ότι το βίντεο δεν ήταν αυτούσιο, δεν το παίξατε όλο. Αφήστε μου όμως να ολοκληρώσω ένα λεπτό, γιατί έχετε προφανώς και πίεση. Τι άλλο είπατε που κόψαμε, γιατί εμένα εγώ. Δεν με πειράζει. Εγώ ω συνεργάτη μου είπα να παίξει όλο το βίντεο. Δεν είπα να μην παίξει. Είπατε, κύριε Λιάγκα, ότι παίζετε τις δηλώσεις μου αυτούσιες. Δεν ήταν όλες. Καλά κάνατε όμως. Δεν σας κάνω εγώ κριτική το τι επιλέξατε να κόψετε ή να αφήσετε. Δεύτερον, εγώ σε ό,τι αφορά τη δήλωσή μου απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Και θα το πω στα αγγλικά γιατί Έλληνα είμαι, αλλά τι να κάνω. Δεν είπα ότι θέλουν να γίνουν τα παιδιά μας. Είπα τι θα αποφασίσουμε στην Ελλάδα να παράγουμε γκέι. Και το είπα αυτό όχι απέναντι στον κόσμο αυτόν. Απέναντι στη δήλωση που έκανε ο Κασελάκης ότι θέλει να επιλέξει το φίλο του παιδιού. Που αυτό τώρα, είναι τελείως παράνομο. Με αγάπη, σας το λέω με αγάπη. Και επειδή γνωριζόμαστε και εμείς χρόνια. Όχι, Γιώργο, άστο να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ πολύ. Ρε Αχιλέα, έκανες μια λάθος δήλωση. Πες ήταν λάθος η δήλωση, να πάει στο διάλογο και παρακάτω. Δεν ήταν κανένα λάθος δήλωση. Εντάξει τώρα, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν είπες και είπες μια λέξη που είναι προσβλητική η λέξη, ρε Αχιλέα, τώρα. Θα με αφήσεις να ολοκληρώσω. Θα με αφήσεις να ολοκληρώσω. Ναι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σχολίασα τη δήλωση και την τοποθέτηση του Κασελάκη. Όπως όταν με αυτό, όχι τους ομοφιλόφιλους, τη δήλωση του Κασελάκη. Δεύτερον, γιατί οι ομοφιλόφιλοι είναι μέρος της κοινωνίας. Είτε κάποιος τους θέλει είτε όχι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα μαζί τους. Και το έχω αποδείξει. Τώρα, όπως είπα όταν με ρωτήσατε, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, μονοψήφιο, ο πρώτος που το είπα πριν στις 8 Οκτωβρίου μετά τις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταντήσει με αυτόν τον άνθρωπο μονοψήφιο αριθμό. Ακολουθήστε λοιπόν τι λέει ο Μπέος για να είστε μπροστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Περί και άλλο ένα θα πω. Ναι. Εγώ δεν έχω πει ποτέ, δεν αυτό που ακολούμαι μάγκας. Ο Περίς με είπε μάγκας, όπως και πολλοί από εσάς. Τώρα αν αναγνωρίζετε, γιατί ο μάγκας, ξέρετε, δεν είναι το αν είναι όμορφος ή αυτά. Είναι ανάλογα με τις πράξεις, κρίνεται και τι είναι. Ο κόσμος λοιπόν έχει κρίνει ότι είμαι μάγκας, δεν το λέω εγώ. Τώρα να πάμε στην κυρία που είπε για το χαστούκι που έδωσα στο νερό. Πραγματικά ήταν ακραίο. Ήταν λάθος. Όμως ένα λεπτό, άσε με να ολοκληρώσω, ρε Γιώργο. Η πράξη μου αυτή ήταν ακραία. Αλλά ο κόσμος έχει κουραστεί, Γιώργο, από τους τύπους με τις γραβάτες, τους δίθεν, που προσποιούνται. Εμένα εκείνη την ημέρα, επί δύο μέρες είχαν κλείσει τον δρόμο. Δεν μπορούσαν οι ηλικιωμένοι. Βρε Αχιλέα μου, είπα ότι είχες δίκιο. Ότι προφανώς είχες δίκιο να ανοίξει ο δρόμος και να πας να καθαρίσεις από τα μπάζα τον δρόμο. Είπα ότι είχες δίκιο. Ο τρόπος ήταν λάθος. Δεν έγινε την πράξη. Εντάξει, πες ένα συγγνώμη. Έκανα βλακεία. Πες έκανα συγγνώμη. Μην πεις είναι ακραία. Πες έκανε λάθος. Ανθρώπινο το λάθος. Είπα προηγουμένως, Γιώργο, ότι ήταν ακραίος. Μου βρισε τη μάνα, έκλεισε τον δρόμο, έκανε πολλά. Όμως αυτός είμαι, αληθινός, αυθόρμητος, ειλικρινής. Δεν προσποιούμε. Και να κλείσω, Γιώργο, και μετά... Καλά, μια συγγνώμη δεν θα έβλαπτε, κύριε Μπέο, στον άνθρωπο που ραπίσατε. Μια συγγνώμη δεν θα έβλαπτε, την οποία δεν την ακούσαμε ποτέ. Ζήτησε αυτός που φάγε το χαστούκι, γιατί ήταν γλυκό. Για να μας κοροϊδέψετε και να προσφέρετε την εμπιστοσύνη μας, γιατί αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Άμα σας αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο τρόπος σας. Και μιας και ανεφέρθηκε σε μάγκες, υπάρχουν και οι βαρύμαγκες στις τρούμπες. Και μέχρι στιγμής αυτό βλέπουμε με τους χαρακτηρισμούς σας, κύριε Μπέο. Τα γυαλιά που φοράς, τι κάνουμε. Δεν την νοιάζει και πολύ αν σας αρέσουν τα γυαλιά της. Και εμένα δεν με νοιάζει άμα σας αρέσω. Μάλιστα. Σου είπα εγώ με νοιάζει. Με νοιάζει εμένα άμα σας αρέσουν εσάς εκεί τα αγόρια και τα κορίτσια. Λοιπόν, ακούστε και το τελευταίο, Γιώργο. Ναι. Πριν μερικά χρόνια. Λυπάμαι. Πριν με και εγώ λυπάμαι. Και εγώ λυπάμαι. Εγώ είμαι αληθινός.
Ενώ εμεί είμαστε ψεύτικοι εδώ. Ενώ εμεί είμαστε ψεύτικοι εδώ. Ψεύτικα αγόρια, κύριε Μπέο. Στα 50 μα ή να μα πείτε αγόρια, ηρωνικά τώρα. Εμεί είμαστε ψεύτικοι ενώ εσεί. Εμεί είμαστε ψεύτικοι οικογενειάρχε. Οικογενειάρχε 50 ετών. Άκου λίγο, Δημάρχε, άκου λίγο. Επειδή είμαστε 50 ετών οικογενειάρχε και μα ακούνε και τα παιδιά μα που είναι 18 χρονών, αφήστε τώρα αυτά τα ερωτικά. Εσείς τα αγόρια και τα κορίτσια, αφήστε τα αυτά τώρα που σας λέω. Αφήστε τα ειρωνικά. Έλα, δεν είμαστε χθεσινοί, δεν είμαστε παιδάκια 18 χρονών. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι, δεν πειράζει. Όχι, πειράζει, πώς δεν πειράζει. Μας ακούν οι οικογένειές. Αν εσένα, αν εσένα δεν σε νοιάζει, αν εσένα δεν σε νοιάζει, μου ακούν τα παιδιά σου, να με νοιάζει που με ακούνε. Κατάλαβες, και άσε τα ειρωνικά τα αγόρια και τα κορίτσια, σε παρακαλώ πολύ. Να ναι. Ολοκληρώσω λίγο, σε παρακαλώ, παρακαλώ. Πολύ. Ναι. Συντώνησε λίγο. Τι να ακούσουμε, μία από τα ίδια. Άντε αυτόν με τον τύπο τώρα. Συντονίζω, αλλά είσαι όμως ειρωνικός και υποτιμητικός. Επίσης, να σου πω κι εγώ κάτι. Εσένα όντως, επειδή εσύ λοιπόν μιλάς ειρωνικά για τα πρωινάδικα, να σου πω κάτι. Εσένα σε ψήφισε ο κόσμος και δικαίως, επειδή προφανώς είσαι καλός δήμαρχος και δικαίως σε ψήφισε ο κόσμος, μια στιγμή. Σε ψήφισαν λοιπόν 20-30.000 βολιώτες. Εμάς λοιπόν μας κρίνει εδώ κάθε μέρα 300.000 άνθρωποι που μας βλέπουν κάθε μέρα φανατικά. Μην το απαξιώνεις. Και εμείς ψηφιζόμαστε για να μας το αξιώνεις. Απόλυτα όπως δημοκρατικά. Όπως κρίνεστε από τον κόσμο. Καθημερινά. Αν έχετε μεγάλη ακροματικότητα ή όχι. Και μάλλον έχουμε. Ναι, λοιπόν, έτσι, μπράβο. Κρίνεστε από τον κόσμο. Έτσι και εγώ κρίνω από το δικό μου. Και το είπαμε, μπράβο. Να πω δύο πράγματα. Μην είσαι ειρωνικός, λοιπόν, για παξιωτικός. Ένα, σε παρακαλώ πολύ. Έλα. Για τον Γρηγόρη. Τα 150.000 άτομα που είπε πραγματικά είναι υπερβολή. Υπερβολή. Σίγουρα είναι υπερβολή. Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, έχει πάνω από 100.000 κόσμο ο Βόλος, αλλά όχι επισκέπτες, κατοίκους του Βόλου και των ευρύτερων περιοχών. Εντάξει, θα βγουν όλοι στον δρόμο σήμερα. Δεν πειράζει, εντάξει τώρα. Χιλιάδες επισκέπτες από Λάρισα, από Καρτερίνη, από Θεσσαλονίκη. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όμως θα πω, Γιώργο, κάτι. Πριν μερικά χρόνια, στην εκπομπή που έκανες με τη σύζυγό σου, με τη Φέη, είπες ότι εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να γίνουν γκέι. Δεν το είπα ποτέ αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου το ανοίξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν το είπα ποτέ αυτό και αν το είπα, το είπα διαφορετικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, α τα παιδιά μου. Α τα παιδιά μου απ' έξω. Κλείστε τον κύριο. Τώρα, κλείστε τώρα. Τώρα. Μαγκέ και αλητίε, εμένα όχι. Και δεν θέλω ξανά τον κύριο Μπέο στην εκπομπή. Τέλο. Παρενέβην. Και γιατί τον έβγαλα? Γιατί θα έβγαινε αλλού να βρίσει. Λοιπόν, μαγκές και αλητίες όχι. Επίσης, ό,τι είπα πριν από μερικά χρόνια, το είπα τελείως διαφορετικά. Και να το πούμε τι είπα πριν μερικά χρόνια, αν θέλετε. Λοιπόν, όπως εγώ τα παιδιά του τα άφησα απ' έξω, να σεβαστεί και αυτό στα δικά μου τα παιδιά. Αλητίες σε μένα όχι. Και αγοραίες συμπεριφορές. Και μαγκές, υποτιμητικά πρωινάδικα και αγόρια κοροϊδευτικά. Τα αγόρια της πρωινής ζόρης. Να μας πει τώρα ο Μπέος τώρα. Λίγο ντροπή όμως. Πού πάμε? Πάμε στην Εύα Καηλή.